Και θα περάσουμε στον δεύτερο καλεσμένο μας για σήμερα, τον Δήμαρχο Κορινθίων, τον κύριο Βασίλη Νανόπουλο. Είναι μια συνέντευξη, κύριε Δήμαρχε, που προσπαθούμε αρκετό καιρό να κλείσουμε, αλλά πολύ τρέξιμο βλέπουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαρμπέ, καλησπέρα στους ακροατές του σταθμού σας. Πράγματι υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας που δεν μου επιτρέπει να έχω την άνεση να μιλάω όσο θα ήθελα και με εσάς αλλά και με άλλους δημοσιογράφους. Πραγματικά, κύριε Δήμαρχε, βλέπουμε πράγματα που λίγο πολύ τα λέγατε προεκλογικά, αλλά αρχίζουν και σκάνε πλέον τώρα. Πλέον και το γήπεδο τέννις, που είναι η τελευταία εξέλιξη και γι' αυτό ξεκινάμε από εκεί, και το γήπεδο τέννις λοιπόν του Δήμου Κορινθίων, με το γνωστό πρόβλημα με το γούπου σου, δεν προχωράει. Ναι, έχει τελευταία παρατηρηθεί ότι πολλές από τις επιφυλάξεις που είχα διατυπώσει προεκλογικά ή στη διάρκεια της προηγούμενης θητείας ήταν σωστές και επίκαιρες τότε, και τώρα δυστυχώς και στο θέμα με τα γήπεδα του τένις αλλά και στο θέμα του εργοστασίου με την κομποστοποίηση κτλ. Οι επιφυλάξεις που είχαμε τότε επιβεβαιώνονται τώρα και έχουμε προβλήματα για να υλοποιήσουμε αυτά τα έργα. Μιλήσαμε σήμερα με τον κύριο Κοσμά, τον άνθρωπο, τον δικηγόρο που είναι στις δύο υποθέσεις. Μου τα είπε με νομικούς όρους, αλλά αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι... Να σας τα πω εγώ πιο απλά. Περίπου ότι όλα ήταν στον αέρα. Υπήρξε για πολλά χρόνια στο Δήμο Κορινθίων μία τακτική να μην συμπληρώνονται σωστά οι φάκελοι, να μην προετοιμάζονται σωστά τα γενικά πολεοδομικά σχέδια και να παίρνονται αποφάσεις που δεν ήταν σωστά προετοιμασμένες και καλυμμένες νομικά. Γι' αυτό και είδατε ότι στο Συμβούλιο Επικρατείας το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο πάσχει και εξέπεσε σε μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό βλέπετε και άδειες που έχουμε πάρει για την κατασκευή είτε των γηπέδων του τένις είτε του εργοστασίου με την κομποστοποίηση και τη διαλογή των απορριμμάτων, και αυτά έχουν προβλήματα και οι περίοικοι όταν διαμαρτύρονται και προσφεύγουν στη δικαιοσύνη δικαιώνονται. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του την ώρα που έπρεπε με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εκείνη τη δουλειά που τόσο καλά ξέραν να κάνουν. Έλεγε ο προκάτοχός μου, θυμάστε, εμείς την ξέρουμε τη δουλειά, δεν την ξέρει ο Νανόπουλος τη δουλειά. Δεν την ήξερε καλά από ό,τι φαίνεται. Τώρα όμως... ή δεν την έκανε καλά τη δουλειά. Το μεγάλο στοίχημα όμως για αυτή τη Δημοτική Αρχή και ειδικά για τον Βασίλη Νανόπουλο, μιλάω και για τον άνθρωπο που έχω γνωρίσει και εκτός κάμερας, ήταν το επιχειρηματικό πάρκο, αυτό που θα έδινε δουλειά σε ανθρώπους στην Κορινθία. Και αυτό στον αέρα, κύριε Νανόπουλε. Η επιδίωξη που έχω είναι η αποκατάσταση της κανονικότητας στον Δήμο Κορινθίων και στα θέματα που ανέφερα προηγουμένως, τα πολεοδομικά σχέδια, την ανέγερση των καινούριων εγκαταστάσεων στα σχολεία, αλλά και στο επιχειρηματικό πάρκο, το οποίο έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Όλα αυτά, να συμπληρώσω ακόμα την προσπάθεια που κάνουμε για να πάρει ο Δήμος τα μπαζώματα του Αγίου Νικολάου και πολλά άλλα. Επίσημα. Είναι θέματα επίσημα, τα οποία τα τρέχουμε με γρήγορους ρυθμούς και πιστεύω να είμαστε σε θέση να κάνουμε ανακοινώσεις πολύ γρήγορα και για τα θέματα αυτά, όπως και για το θέμα που άκουσα να λέει ο Περιφερειάρχης χθες σε συνέντευξη μαζί σας για την περιοχή όπου είναι ο παλιός σταθμός του τρένου, που υπάρχουν εκεί τα εγκαταλελειμμένα και καμένα βαγόνια. Μπορεί να μίλαγε σκληρά, αλλά νομίζω ότι. Τα προχωράμε. Και αν θέλετε ένα-ένα να τα αναλύσουμε. Μπορεί να μίλαγε σκληρά ο κύριος Περιφερειάρχης, αλλά νομίζω σε πολύ μεγάλο ποσοστό θα συμφωνείτε μαζί του. Όχι, είχε δίκιο. Και δεν είναι ο μόνος που είπε ότι η πρώτη εικόνα της πόλης είναι απαράδεκτη. Δηλαδή να υπάρχουν εκεί καμένα και εγκαταλελειμμένα βαγόνια, τα οποία είναι μια πολύ άσχημη εντύπωση, η πρώτη εντύπωση που δημιουργείται για την Κόρινθο. Θέλω να σας πω όμως γι' αυτό ότι είχα πρόσφατα την, επεδίωξα την ευκαιρία να μιλήσω με τον πρόεδρο του ΟΣΕ για το θέμα αυτό και το καλοκαίρι θα γίνει η εκποίηση των άχρηστων βαγονιών από εκεί. Θα παραμείνουν 3-4 τα οποία αξίζει να παραμείνουν στο σταθμό για να τα αξιοποιήσουμε για λόγους ιστορικούς. Και η εικόνα αυτή θα αλλάξει ελπίζω στο τέλος του καλοκαιριού. Δεν είναι δουλειά του Δήμου, είναι δουλειά του ΟΣΕ, ο οποίος προχωρά τη διαδικασία της εκποίησης. Δηλαδή θα μείνουν εκεί 3-4 βαγόνια. Γιατί αυτό ζητήσαμε. Αυτό ζητήσαμε στην επίσκεψη που κάναμε στον πρόεδρο του ΟΣΕ και ζητάμε να παραμείνουν για να τα έχουμε σαν ένα μικρό, αν θέλετε, μουσείο τρένου.
Πολύ καλό είναι αυτό, γιατί έχω άπειρες φωτογραφίες δει από νεόνυφα ζευγάρια σε σταθμούς του τρένου και πραγματικά βέβαια δεν είναι τα βαγόνια σε αυτή την κατάσταση που είναι τα καμένα και όλη αυτή η κατάσταση. Αυτά τα καμένα κατεστραμμένα θα απομακρυνθούν και έτσι θα εξοικειωθούν, θα πουληθούν για σκραπ. Εκείνα τα οποία είναι σε πολύ καλή κατάσταση θα παραμείνουν και θα τα φροντίσουμε να τα ανακαινήσουμε, να τα βάψουμε και να είναι όμορφα τοποθετημένα στο χώρο. Πάμε να πάρουμε μια πολύ σύντομη ανάσα. Κύριε Νανόπουλε, θα συνεχίσουμε να μιλήσουμε λίγο και για αυτά που μας είπε ο κύριος Γιώργαρης για την αλλαγή λογικής στο Δήμο και τη λογική συνεργασίας όλων των φορέων μαζί. My Radio 89,6, πάντα στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δήμαρχος Κορινθίων, ο κύριος Βασίλης Νανόπουλος, και θα πάμε, κύριε Νανόπουλε, στα θέματα που συζητήσαμε με τον κύριο Γιώργαρη. Μας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι έχει αλλάξει πολύ η λογική του Δήμου και ότι υπάρχει μια λογική συνένεσης, βέβαια σε μια περίοδο που και εσείς έχετε βάλει πολύ ψηλά το θέμα το να υπάρξει κανονικότητα και με τα τραπεζοκαθίσματα. Μαθαίνουμε ότι έχετε θέσει αυτό το θέμα στους επιχειρηματίες και στην παραλία Καλάμια και στην παραλία στην Ιερατική. Γενικώς βλέπουμε ότι πάτε να κάνετε αλλαγές. Για να μιλήσουμε λίγο για αυτές τις αλλαγές λοιπόν. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα που εγώ έλεγα ότι η πόλη της Κορίνθου είναι άναρχη, δηλαδή δεν υπάρχει εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων. Βλέπετε να υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα σε θέσεις που δεν είναι αδειοδοτημένες και εγκεκριμένες από το Δήμο. Και δεν μπορεί να περάσει σε ένα πεζοδρόμιο μια γυναίκα, παραδείγματος χάρη, με το καρότσι και το μικρό παιδί της, ή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα καροτσάκι και είναι αμαία. Ή και ακόμα δύο-τρεις πολίτες να θέλουν να περάσουν, αναγκάζονται να μετακινήσουν καρέκλες οι οποίες έχουν τοποθετηθεί αυθαίρετα στο χώρο. Και είπα λοιπόν να ενημερωθούν οι καταστηματάρχες ότι δεν πρέπει να παραβαίνουν την κανονιστική διάταξη που υπάρχει, ούτε την άδεια την οποία τους έχει δώσει ο Δήμος, και θα πρέπει να ελευθερώσουν τους χώρους για να είναι στη διάθεση των πεζών οι οποίοι κινούνται στην πόλη. Και αν δεν γίνει αυτό σε διάστημα μιας εβδομάδος, θα αρχίσουν τα πρόστιμα να επιβάλλονται από το Δήμο και από την αστυνομία. Σε όλους. Σε όλους. Γιατί στο παρελθόν είχατε πει, και έχω το κακό ότι θυμάμαι, ότι ήταν και ένα μέτρο πίεσης προς κάποιους καταστηματάρχες ανάλογα το τι ψηφίζανε, το κατά πόσο προχωρούσε ο νόμος και υπήρχαν τα ανάλογα πρόστιμα. Υπάρχουν πολλά παράπονα ότι ορισμένοι επιχειρηματίες είχαν συχνές επισκέψεις από τις υπηρεσίες του Δήμου και την αστυνομία και πολλά πρόστιμα, και κάποιοι άλλοι ποτέ δεν είχαν ελεγχθεί. Εγώ έχω δώσει την εντολή στους υπαλλήλους του Δήμου και έχω ζητήσει και από την αστυνομία να κάνει το ίδιο, να ελέγχουν όλους με τη σειρά σε κάθε δρόμο, να μην υπάρχουν παράπονα και να εφαρμοστεί αυτό που προβλέπεται από την κανονιστική διάταξη που έχει ψηφίσει ο Δήμος. Κάτι άλλο που μας είπε ο κύριος Γιώργας είναι ότι έχετε μία συνάντηση με όλους τους εμπόρους. Βεβαίως. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι ανοιχτός στις διαβουλεύσεις, στη συζήτηση, και έχω κάνει πολλές μέχρι σήμερα συναντήσεις για να κουβεντιάσω με πολλές επιχειρηματικές τάξεις τα προβλήματά τους και να βρούμε την καλύτερη λύση. Είναι λοιπόν οργανωμένο να συναντήσω και τους εμπόρους στο Δημαρχείο και να συζητήσουμε τα προβλήματα και να βρούμε μαζί τις καταλληλότερες λύσεις. Αύριο στις 2 ισχύει αυτό? Αύριο στις 2 στο Δημαρχείο. Μου φαίνεται πολύ δημοκρατικό και μακάρι να υπάρξουν και άλλες τέτοιες επαφές και με άλλους φορείς. Ξέρετε κάτι, αυτή η προσωπική επαφή λύνει και πολλά προβλήματα παραπληροφόρησης και παραφιλολογίας που βλέπουμε τελευταία. Έτσι. Δηλαδή, έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα και κάνουν, και έχω διαβάσει αρκετοί περισπούδαστες αναλύσεις για διάφορα θέματα, παραδείγματος χάρη για την πεζοδρόμηση ή για την άρση της πεζοδρόμησης σε κάποιους δρόμους, που περνούν την εντύπωση ότι έχει αποφασίσει ο Δήμος ή ο Δήμαρχος να το κάνει. Και θα ήθελα να το επαναλάβω. Συζητήσεις κάνουμε, γιατί πρέπει να αλλάξουμε πράγματα στον Δήμο. Αποφάσεις δεν έχουμε πάρει. Οι αποφάσεις θα πάρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο με την σύμφωνη γνώμη των ειδικών, οι οποίοι θα μας κάνουν κυκλοφοριακή μελέτη, θα μας κάνουν ένα σωρό άλλα στοιχεία, θα μας δώσουν, τα οποία θα μας βοηθήσουν να πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις που δεν έχουν πάρθει φυσικά, αλλά θα πάρθουν και θα είναι στην ώρα τους, όπως πρέπει. Για την παραλία Καλάμια και το αναφέρατε εσείς.
υπάρχει σκέψη το να γίνει δρόμο στην παραλία Καλάμια? Υπάρχει συζήτηση για να δούμε εναλλακτικές προτάσεις και για αυτό, όπως και για πολλά άλλα. Αλλά είπαμε, γίνεται συζήτηση, γίνεται διαβούλευση, δεν έχουν πάρθει αποφάσεις και δεν θα πάρθουν αν δεν έχουμε μια μελέτη συνολική για τη λειτουργία του Δήμου που δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει στον Δήμο κυκλοφοριακή μελέτη, δεν υπάρχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο μακράς πνοής που επιβάλλεται να το έχει ο Δήμος για να ξέρουμε πώς θα κινείται κάποιος στην πόλη, πώς θα επαγγελματικά δραστηριοποιείται σε κάποια περιοχή, τι πρέπει να αποφύγουμε, γιατί εδώ υπήρξε και στο παρελθόν, ξέρετε, η περίπτωση να υπάρχει ζαχαροπλαστείο δίπλα από ιχθυοπολείο, το θυμάστε, στην οδό Περιάνδρου. Βέβαια. Και άναρχα να τοποθετούνται οι επιχειρήσεις χωρίς κανένα σχεδιασμό και χωρίς προδιαγραφές ποιότητας που πρέπει να τηρούνται. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή ο κάθε καταστηματάρχης, ας πούμε μια καφετέρια, να είναι διαφορετική σε μεγάλο βαθμό από τη διπλανή της, να έχει υλικά τα οποία χρησιμοποιεί για να προστατεύεται από τον άνεμο, τα οποία είναι αντιαισθητικά. Θα πρέπει να υπάρχει μια αισθητική, μια ποιότητα και μια ομοιομορφία στην εμφάνιση των πεζοδρόμων, των επιχειρήσεων, και αυτό το έχουν κάνει πολλές άλλες πόλεις που σέβονται τον εαυτό τους. Αυτό θα κάνουμε και στο Δήμο και στην Κόρινθο και σε άλλα σημεία του Δήμου. Εκεί βέβαια σέβεται και ο ένας επιχειρηματίας τον άλλον, γιατί υπάρχει και αυτό. Βέβαια πρέπει να σέβεται ο ένας τον άλλον. Η λέξη του σεβασμού δεν ήταν και πολύ καλά και συχνά χρησιμοποιούμενη στον Δήμο Κορινθίων τα τελευταία χρόνια. Μία τελευταία ερώτηση. Δημοτική αγορά, επειδή βλέπω ότι έχει σταματήσει η συζήτηση γύρω από τη δημοτική αγορά, τι σκοπεύετε να κάνετε? Στην δημοτική αγορά, όπως βλέπετε τώρα, γίνονται κάποιες εργασίες, γιατί δεν επιτρέπεται να είναι ένας χώρος ο οποίος χρησιμοποιείται από πολίτες, ορισμένους πολίτες, με έναν τρόπο απαράδεκτο και χρησιμοποιείται χωρίς να ελέγχεται. Μην τρέπεστε να το πείτε, γίνεται και έλεγχος της πρόσβασης στον εσωτερικό χώρο. Θα υπάρξουν πόρτες εκεί οι οποίες θα ανοίγουν και θα κλείνουν και θα υπάρχουν υπεύθυνοι γι' αυτό, για να μην είναι ούτε μέρα ούτε νύχτα στη διάθεση του καθενός ο χώρος και χρησιμοποιείται, όπως ξέρετε, και βρωμίζει η περιοχή και πολλά άλλα. Να μην τα αναφέρω τώρα, τα γνωρίζουν οι Κορίνθοι. Θα υπάρχει μια προσωρινή ανακαίνιση που θα είναι εξοραϊσμός, μεταφορά κάποιων υπηρεσιών εκεί, μέχρι ότου πάρουμε την οριστική απόφαση για το τι θα γίνει με τη δημοτική αγορά αργότερα. Άρα, αυτό θα μας επιτρέψει, εκεί, αφού μεταφέρουμε εκεί το ταμείο της ΔΕΙΑΚ από το χώρο που είναι σήμερα, στην οδό Πιλαρινού, γιατί θέλουμε το κτίριο της οδού Πιλαρινού να το ανακαινήσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε για άλλο σκοπό. Θα μεταφέρουμε λοιπόν εκεί το ταμείο της ΔΕΙΑΚ, θα μεταφέρουμε κάποιες άλλες χρήσεις προσωρινά. Και μετά, όταν θα πάρουμε την οριστική απόφαση και αφού έχουμε κάνει μια άμεση παρέμβαση τώρα, θα την αξιοποιήσουμε την δημοτική αγορά όπως πρέπει. Άρα αυτό θα γίνει αργότερα. Άρα δεν επιτρέπεται να υπάρχει αυτή η αντιαισθητική εικόνα στο κέντρο της πόλης. Και κάνουμε άμεσες παρεμβάσεις τώρα. Ό,τι έχει συζητηθεί μέχρι τώρα για τη δημοτική αγορά από την αρχή, παίρνετε μια καινούργια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δηλαδή? Αυτό που θα γίνει για το σκοπό πώς θα χρησιμοποιήσουμε την δημοτική αγορά δεν μπορεί παρά να είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία θα την πάρουμε αφού προετοιμάσουμε 2-3 εναλλακτικές λύσεις, να διαλέξουν στο Δημοτικό Συμβούλιο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ποια επικρατεί. Γιατί υπήρχε μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Πολλές και αντιφατικές και αντικρουόμενες αποφάσεις έχουν πάρθει παλιότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θυμάστε, τη μία ήταν να την ανακαινήσουμε έτσι όπως είναι, την άλλη να κάνουμε γυάλινο κτίριο, την τρίτη να τη δώσουμε σε ιδιώτη να την αξιοποιήσει και να νοικιάσει και να κάνει ό,τι θέλει εκείνος. Πολλές αντιφατικές αποφάσεις είχαν πάρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς πάντως είχαμε πάντως μια σταθερή γραμμή. Και ο ίδιος αλλά και η παράταξή μου πάντα λέγαμε ότι θα πρέπει η δημοτική αγορά να είναι ένας πόλος έλξης στο κέντρο της πόλης, θα πρέπει να έχει υψηλή ποιότητα, να έχει προδιαγραφές κλπ. Όλα αυτά στην ώρα τους και χωρίς να βιαστούμε θα τα παρουσιάσουμε στους πολίτες, θα γίνει η διαβούλευση και θα λάβουμε υπόψη μας και το Open Mall, το ανοιχτό εμπορικό κέντρο, το οποίο θα λειτουργήσει σύντομα. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν και όλα αυτά θα μας διαμορφώσουν την καινούργια εικόνα στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου, αυτή που θέλουμε και αυτή που χρειάζεται η αγορά.
κυκλοφοριακή μελέτη πότε θα είναι έτοιμη, κύριε Δήμαρχε? Πότε θα την αναθέσουμε, δεν είναι κάτι το οποίο θα πάρει λίγο χρόνο, δεν είναι εύκολο να ολοκληρωθεί. Θα την αναθέσουμε στους επόμενους 1 με 2 μήνες και θα ολοκληρωθεί μέσα στη χρονιά, υποθέτω. Άρα από το τέλος του 20 και μετά ξεκινάμε να μιλάμε στην ουσία για το πού πηγαίνει ο Δήμος. Είναι φρόνιμο να το κάνουμε αυτό. Καλά, αυτό χωρίς είναι δεδομένο. Στοιχεία και χωρίς δεδομένα και χωρίς τη βοήθεια μελετών και επιστημόνων δεν μπορούμε να παίρνουμε αυθαίρετες αποφάσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Δημαρχή, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Νομίζω να ευχαριστήσω ότι... και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω μαζί σας και με τους ακροατές σας. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον να καταλάβουμε και να ρίχνουμε και λίγο φως, γιατί η παραφιλολογία βλέπω ότι συζητιέται πολύ σαν λέξη. Όμως όταν πραγματικά. Όχι, εγώ τη χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, γιατί ξέρετε κάτι. Ενοχλούμε πολλές φορές με συναδέλφους σας, οι οποίοι παραθέτουν τις απόψεις τις δικές τους ή κάποιον άλλον και δεν παραθέτουν και τη δική μου. Δηλαδή να μπορούν οι πολίτες να ακούσουν και τις δύο γνώμες και να διαμορφώσουν άποψη. Όταν κάποιος λέει και παρουσιάζει τα στοιχεία όπως θέλει εκείνος, που δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα, χωρίς να παραθέτει και τη δική μου την άποψη, την επίσημη του Δήμου, τότε δημιουργεί παραπληροφόρηση. Και αυτό είναι κακό, δεν είναι σωστό. Νομίζω ότι καλό έχει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Αυτό ακριβώς λέω. Να ακούγονται όλες οι πλευρές και οι πολίτες να κρίνουν. Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.